Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εμείς εδώ απόψε έχουμε προμηθευτεί τα κομπιούτερ, έχουμε κρυφτεί πίσω από τα κομπιούτερ. Θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί, ας πούμε, απόψε μαζί μας είναι ο Δημήτρης ο Τσεφλικάς, ο οποίος είναι κατασκευαστής ιστοσελίδων. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Είναι εδώ στέλεχος της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας. Φτιάχνουμε τις ιστοσελίδες των συλλόγων, των περιβαλλοντικών και διάφορα άλλα. Και επειδή την προηγούμενη Σαββατοκυριακό η μάχη μετά του τελείωσε και ψηφίστηκε το μνημόνιο στη Βουλή, η μάχη τότε ξεκίνησε στο διαδίκτυο, έτσι, περίπου εκείνη την ώρα, από τις 2 παρά κάτι που το ανακοίνωσε πρώτο, το ακούσαμε στο Start ότι έγινε η επίθεση των Anonymous στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα. Ένα σωρό ιστοσελίδες άρχισαν να έχουν επιθέσεις κάποιες. Αλλά αυτό, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, διότι ακριβώς είναι μαζί μας εδώ ο Δημήτρης ο Τσεφλικάς, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για το πώς γίνονται οι επιθέσεις των hackers. Για την ακρίβεια θα δείτε ακριβώς πώς γίνεται μια επίθεση hackers. Έχουμε ένα μοναδικό βίντεο, για πρώτη φορά θα το δούμε στην τηλεόραση. Αλλά στο πρώτο μέρος της εκπομπής πάμε να δούμε Τι έγινε εδώ στην Κέρκυρα, κάποια στιγμιότυπα από αυτά που δεν έδειξαν ίσως τα μίντια, κάποια άλλα κομμάτια που μαζέψαμε για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ένα έχουμε τις προσεγγίσεις και τις επιθέσεις του κόσμου στα γραφεία των βουλευτών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το βίντεο. Και επίσης και ένα κάψιμο σημαίας, έγινε και ένα κάψιμο σημαίας. Έτσι, το βίντεο με την πορεία και τις διαδηλώσεις. Ακριβώς αυτό. Είναι αφιερωμένο λοιπόν στη Λαϊκή Συνέλευση Κέρκυρας. Λαϊκή Συνέλευση Κέρκυρας. Λαϊκή Συνέλευση Κέρκυρας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την ώρα που έχει πλησιάσει πορεία στο γραφείο της κυρίας Γερέκου. Αυτά είναι μοναδικά στιγμιότυπα που πετάνε κάποια πράγματα. Το έχουμε διορθώσει το βίντεο με το κομπιούτερ για να μπορούμε να δούμε. Έτσι, ό,τι θα δούμε μόνο μπρέλες, δεν δείχνουμε κόσμο, δεν δείχνουμε κανέναν, έτσι δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο στόχος είναι να δείξουμε κάποια πράγματα επιπλέον εδώ, συγκεκριμένα που γίνανε και να απορρίσουμε όλοι μαζί γιατί οι βουλευτές μας, έτσι, εξαγριώθηκε ο κόσμος, γιατί οι βουλευτές μας δεν ακολούθησαν τα αιτήματα του κόσμου. Εδώ βλέπουμε το θυμό του κόσμου, το θυμό. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην αστυνομία, στην αστυνομία και πάλι συγχαρητήρια που αρκετοί συμφώνησαν μαζί μας στο Facebook ότι έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, δεν χρησιμοποίησε βία και κατάφερε γρήγορα σχετικά να κοπάσει τη βία, έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Κέρκυρα πετύχαμε κάτι που στην Αθήνα δεν το πετύχαμε, δεν πέτυχε στην Αθήνα, δυστυχώς. Έτοιμά μας ήταν να γίνουν οι καταλήψεις και όλα αυτά ειρηνικά και με τη βοήθεια και την περιφρούρηση της αστυνομίας. Γιατί και η αστυνομία είχε δηλώσει ότι είναι μαζί μας. Δυστυχώς στην Αθήνα δεν έγινε, αλλά εδώ, παρόλο το θυμό του κόσμου, βλέπουμε ότι πήγε σχετικά πολύ καλά. Ελπίζουμε να κάνουμε και μια εκπομπή με εκπροσώπους της αστυνομίας, να συζητήσουμε διάφορα θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία. Να, εδώ βλέπουμε ακριβώς μετά αυτά τα σπασμένα που βλέπουμε, τα σπασμένα που έριξαν. Λυπούμαστε πολύ αυτό. Μετά από λίγο οι βουλευτές μας ψήφισαν, οι δύο ψήφισαν υπέρ του μνημονίου. Στην αστυνομία πώς το χειρίστηκε.
στην Κέρκυρα όλοι συμφώνησαν. Δεν υπήρχε κανείς στο Facebook που να διαφώνησε ότι στην Κέρκυρα η αστυνομία δεν τα πήγε πολύ καλά. Τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Δικαιολογημένο είναι και το θυμός του κόσμου. Συμφώνησαν όλοι. Εκεί στην ομαρχία μπροστά κάποιοι πυρπόλησαν μία σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας, από ό,τι μάθαμε, δηλαδή από ό,τι μπορέσαμε να διακρίνουμε, γιατί ήταν πολύ σκοτάδι. Ήταν η γαλλική σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κάψανε τη γαλλική σημαία στην Κέρκυρα. Είναι ακριβώς εδώ στην ομαρχία, είναι ένα σημείο που διάφορες πορείες συναντήθηκαν. Λίγο πριν τη συνέλευση που έγινε πάνω στο Δημοτικό Θέατρο, είναι ακριβώς εδώ. Α, βλέπουμε εδώ που έχουν βάλει φωτιά στη σημαία. Είναι εκεί στο στήλο που είναι συνήθως η ελληνική σημαία, την οποία όμως έλειπε ευτυχώς η ελληνική σημαία, έλειπε. Δεν υπήρχε καμία... Λυπηρά στιγμιότυπα και στην Κέρκυρα. Αυτά ήθελαμε να δείξουμε λίγο για σήμερα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα όμως το δεύτερο μέρος θα δούμε μια άλλη, έτσι, πτυχή του θέματος των επιθέσεων, των hackers. Και μάλιστα, στο πρώτο μέρος, ένα μικρό κομματάκι, Δημήτρη, στο μέρος λοιπόν το πρώτο, ένα μικρό κομματάκι, πριν πούμε στο δεύτερο μέρος που θα μας πει, θα δούμε πώς γίνονται οι επιθέσεις των hackers, να δούμε ένα βίντεο το οποίο στο ίντερνετ έχει ψηφιστεί ως το πιο, μάλλον ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πρώτος αγρακτισμένος.
Έτσι, το προηγούμενο χειμώνα βγήκε αυτός ο άνθρωπος με την Τουντούκα. Να δούμε έτσι λίγο ένα κομμάτι αυτό το βίντεο, να πάρουμε μια ιδέα τι έλεγε τότε. Παραπονιόταν, ήταν μόνος του και ότι τον αφήναμε μόνο του. Τελικά όμως δεν ήταν μόνος του από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι είδαμε τελικά αυτό το καιρό, έτσι. Αυτό το βίντεο χαρακτηρίστηκε στο ίντερνετ ως ο πρώτος αγανακτισμένος, ο κύριος που βλέπουμε εδώ, ένας συνταξιούχος είναι. Να είσαστε έτσι παθητικοί και αποξενωμένοι. Τι είναι αυτό? Τους έχετε τόσο εμπιστοσύνη. Δεν τους είδατε. Τα αποτελέσματά τους εδώ είναι. Ελληνίδες και Έλληνες, και κάνετε και τον έξυπνο από πάνω. Γιατί κυρίες και κύριοι, στα ελεύθερα κράτη οι πολίτες αποφασίζουν για το μέλλον τους. Όταν εσείς κοιμόσαστε όρθιοι, ποιος θα αποφασίσει για όλους εσάς? Ρωτάω, ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Το είπα, το επαναλαμβάνω. Το κλειδί το κρατάτε στα χέρια σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, μπορεί και η Ελλάδα επιτέλους κάποια στιγμή να βγει από το αδιέξοδο. Όσο εσείς θα κοιμόσαστε και θα ροχαλίζετε, θα αφήνετε όλους αυτούς να παίζουν παιχνίδια με το δικό σας μέλλον. Καταλάβαμε τι είπα. Αυτό εκμεταλλεύονται αυτά τα κομματόσκυλα. Ότι όπως και να σας φερθούν, εσείς δεν ξυπνάτε ρε με τίποτα. Τι πράγμα είναι αυτό? Ρε δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, τρελαίνομαι. Όπως και να σας φερθούν, εσείς εκεί. Δηλαδή, έχω σαν τάρινε που δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσο ευχαριστημένοι είσαστε. Και ο μόνος που είμαι εγώ, μόνος μου εναντίον όλων αυτών, μ' αφήσατε μόνο μου. Μ' αφήσατε έναν άνθρωπο μόνο του να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Και εσείς τι κάνετε? Δεν ζείτε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο πρώτος αγανακτισμένος. Έτσι έχει χαρακτηριστεί μεταξύ των όσων έτσι παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά μέσω ίντερνετ. Το βίντεο αυτό επαναλαμβάνεται, έτσι αναδημοσιεύεται και έχει χαρακτηριστεί ο πρώτος αγανακτισμένος της Ελλάδας. Λοιπόν, σήμερα είπαμε στο δεύτερο μέρος, μετά τις διαφημίσεις, τώρα θα πάμε λίγο σε διαφημίσεις, να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τζέφλικα,
όπου ξέρει από ίντερνετ, θα μιλήσουμε για τις, για τις επιθέσεις των hackers. Έχουμε εδώ και το κομπιούτερ έτοιμο να το ανοίξουμε, να σας δείξουμε ακριβώς πώς αυτό γίνεται. Έτσι, Δημήτρη, μη φοβάσαστε, δεν είναι τίποτα. Έτσι. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και σε λιγάκι και πάλι μαζί. Φίλοι μας και φίλοι, πολλοί από εσάς ξέρετε από ίντερνετ, έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, οι πιο πολλοί όμως σήμερα ακόμα δεν έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τι είναι και θα έχουμε ακούσει για τις επιθέσεις που γίνονται, τις κυβερνοεπιθέσεις που λέγονται στο διαδικτύου, το λεγόμενοι hackers. Λοιπόν, για όσους ξέρουν, αλλά και για όσους δεν ξέρουν, σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τσέφλικας, ο οποίος είναι η δουλειά του, έτσι, ασχολείται με το ίντερνετ. Φτιάχνει ιστοσελίδες και ξέρει πολλά μυστικά της δουλειάς αυτής και θα μας εξηγήσει πώς γίνονται οι επιθέσεις, αυτό και τι σημαίνει, ας πούμε, αυτές οι επιθέσεις στο χώρο του ίντερνετ. Στο μεταξύ όμως, αφού ξεκινώντας τη συζήτησή μας, πάμε εμείς να δούμε ταυτόχρονα και μία επίθεση η οποία έγινε για, πιστεύω ότι αυτή την περίπτωση ήταν καλούς λόγους, γι' αυτό θέλω να τη δείξουμε. Έγινε μία επίθεση σε ένα site το οποίο είχε παράνομο site, το οποίο είχε παιδική πορνογραφία, υλικό, πάρα πολύ από αυτό το υλικό, και γι' αυτόν τον λόγο οι hackers αποφάσισαν να το επιτεθούν. Μία από τις περιπτώσεις που έκαναν καλό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο πώς ακριβώς γίνεται, έτσι, μία περίπτωση. Εδώ είναι ένας ο οποίος έχει 4-5 κομπιούτερ γύρω του. Για να δούμε το βίντεο αυτό με τα DDoS attack. Είναι από τους ανώνυμους, έτσι, την ομάδα αυτή, η οποία μας δείχνουν ακριβώς. Στείλανε αυτό το βίντεο μέσω ίντερνετ για να μπορέσουμε να δούμε τι έκανα στην περίπτωση αυτή στο παράνομο αυτό site. Να λοιπόν, αυτός είναι ο hacker και αυτά που βλέπουμε μπροστά είναι, τι ακριβώς, Δημήτρη? Αυτά είναι πακέτα δεδομένων τα οποία φεύγουν μαζικά από τα λεγόμενα zombie networks μέσω... μάλιστα, ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι να στέλνονται μαζικά πακέτα από κάποιες διευθύνσεις, οι οποίες μπορεί να είναι από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, από ένα δίκτυο υπολογιστών το οποίο είναι συνδεμένο μαζί τους και στέλνει μαζικά προς μία κατεύθυνση, δηλαδή, δεδομένα με τέτοιας περιεκτικότητας και τέτοιας δύναμης, η οποία είναι ικανή να κατεβάσει την ιστοσελίδα την οποία δέχεται την επίθεση. Δηλαδή κάθε μικρό τέτοιο που βλέπουμε να περνάνε πολλά τέτοια μαζί είναι μια αίτηση, αυτό που λέμε να κάνουμε ένα κλικ για να ανοίξει μια ιστοσελίδα. Είναι το λεγόμενο ping, θα λέγαμε. Είναι ένα από ένα μικρό πραγματάκι αυτά που βλέπουμε να τρέχουν, έτσι. Ναι. Οπότε εδώ είναι σαν στέλνει χιλιάδες αιτήσεις μαζί και γι' αυτό. Ακριβώς. Ας φανταστούμε ότι η κάθε μια γραμμή βλέπουμε που ανεποκατεβαίνει πολύ γρήγορα. Είναι ένα, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα φύσιγμα. Φανταστείτε όλα αυτά τα δεδομένα να φυσούν προς μια κατεύθυνση, κάτι το οποίο θα την κάνει φυσικά, θα την πετάξει μακριά, δεν θα υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί αυτή η σελίδα από κάποιον που θα τη ζητήσει να τη βγάλει. Αυτή λοιπόν είναι το σήμα των λεγόμενων ανώνυμους, έτσι, να πούμε λίγο κάτι για τους ανώνυμους, να το δούμε και σε αργή κίνηση αυτό λίγο, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, κάτι για τους ανώνυμους. Τι είναι οι ανώνυμους? Ανώνυμοι... Θα το δούμε ξανά σε αργή κίνηση για να καταλάβουμε ακριβώς πώς γίνεται σε αργή κίνηση. Αν και έγιναν γνωστοί για τις δεξιότητες τους στο hacking και στο πώς να διεισδύουν στα πλέον γνωστά και μεγάλα site του ίντερνετ, οι ανώνυμους φαίνεται να πρεσβεύουν κάτι περισσότερο από αυτό. Να κάνω μια παρένθεση ότι στις διαμαρτυρίες που έγιναν στην Ελλάδα την Κυριακή, ταυτόχρονα, παγκοσμίως, όλοι οι hackers, 5.653 hackers έμαθα ήταν, σαν αυτόν εδώ, έτσι, ένας από αυτούς είναι αυτός, συμπαραστεκόταν στην Ελλάδα και χτυπήσανε τη CIA. Θα μας τα πει ο Δημήτρης. Για πες, Δημήτρη. Πολλά ελληνικά site δέχτηκαν επίθεση τον τελευταίο μήνα, Δημήτρη. Τα υπουργεία, τα κόμματα. Site υπουργείων, φυσικά, έτσι. Καθώς αυτή η ομάδα, η Anonymous, η οποία είναι μια ακτιβιστική ομάδα, δηλαδή ακτιβιστές hackers στην ουσία, έτσι. Σιγά σιγά φαίνονται εδώ τα πακέτα αυτά που λέμε. Ναι, εδώ βλέπουμε τα πακέτα τα οποία φεύγουν από πολλαπλούς υπολογιστές προς μία κατεύθυνση, θέτοντάς το
εκτός λειτουργίας. Γιατί δεν προλαβαίνει να δώσει απαντήσεις. Είναι πολύ απλό δηλαδή πώς γίνεται το hacking. Είναι πολύ απλό, έτσι. Μπουκώνει, να το πω έτσι πολύ απλά, η σύνδεση της ιστοσελίδας που δέχεται την επίθεση, έτσι πάβει να είναι ορατή στο διαδίκτυο και λέμε ότι έχουμε την πάυση της. Και αυτά εδώ είναι προγράμματα που το κάνουν, δηλαδή μπορεί να τα βρει κάποιος και να τα χρησιμοποιήσει. Αυτά είναι, κοίταξε, στην ουσία Δημήτρη, είναι προγράμματα τα οποία μπορεί να φτιάξει ένας προγραμματιστής σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Υπάρχουν και γενικά προγράμματα τα οποία κάνουν τη συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη ενέργεια. Από εκεί και πέρα, το επόμενο που θα αναρωτηθεί κανείς. Αυτό βασικά που κάνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι να κουράζει τον σερβερ. Κουράζει δηλαδή το site το οποίο χτυπάνε. Και δεν μπορεί να φορτώνει. Αυτό όμως που μάθαμε με τους ανώνυμους είναι όχι, εκτός από αυτό, ότι μπαίνουν και μέσα στα site και κλέβουν και τους κωδικούς. Πολλές ιστοσελίδες με τον τρόπο που κατασκευάζονται και με τον σερβερ που φιλοξενούνται είναι πολύ πιθανό να έχουν κάποιες πόρτες, όπως λέμε, ανοιχτές. Α, μάλιστα. Κάποιες πόρτες οι οποίες θα επιτρέψουν στον κάποιον να επιτεθεί, να πάρει δεδομένα, να πάρει πρόσβαση μέσα στη ιστοσελίδα και να καταφέρει να κάνει υποκλοπή των δεδομένων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα αυτή, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές κανονικά. Και είναι αλήθεια ότι υπέκλεψαν τους κωδικούς από τη Sony, την εταιρεία της Sony, και εκτέθηκε η εταιρεία και έχει υποβάλει και ο κόσμος μηνύς για απώλεια προσωπικών δεδομένων. Έχουν κάνει πραγματικά τέτοια κατορθώματα, έτσι, γιατί φαίνεται απίστευτο ένας υπολογιστής να καταφέρει κάτι τέτοιο. Τελικά είναι δυνατόν, έτσι. Είναι δυνατόν όταν υπάρχει μία ομάδα. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβεις, Δημήτρη, οι ανώνυμους, έτσι, υπολογίζονται πάνω από ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο ενεργοί, μάλιστα. Ενεργή. Δηλαδή, δεν υπάρχει αρχηγός, υπάρχει ένα... Δεν υπάρχει κάποιος ηγέτης. Το πρόσωπο που είδαμε, έτσι. Το πρόσωπο που βλέπουμε, βασικά, η μάσκα που τους αντιπροσωπεύει, έτσι. Μπορούμε να βάλουμε, έστω να αρχίζει, καθώς μιλάμε, να παίζει και ένα βίντεο που έδειξε την ιστορία τους, ακριβώς, όπως τη δείξανε και σε πολλά κανάλια, παγκόσμια κανάλια τηλεοπτικά. Ναι. Να πω λίγο για τα μέλη που λες, Μητρή, του Anonymous. Πίσω από τις μάσκες του Guy Fawkes είναι από το βιβλίο κόμικ του Alan Moore, το V for Vendetta, το οποίο βγήκε και σε ταινία το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πέρα το μάλιστα. Εδώ βλέπουμε ταυτόχρονα και τα διάφορα διεθνή ΜΜΕ πώς παρουσίασαν τις επιθέσεις των hackers αυτών. Η αμφιλεγόμενη για πολλούς ομάδα αυτή έχει χαρακτηριστεί από τον τύπο ακτιβιστές hackers. Αυτό είναι ένα βίντεο που το έχουν εκδώσει οι ίδιοι, επαναλαμβάνω, οι ίδιοι το έχουν εκδώσει. Αυτό είναι πρόγραμμα. Ναι. Και στην ουσία προσπαθούν όλοι μαζί, έτσι, να μάχονται μάλλον. Ναι, είναι καλή ή τέλος πάντων ή κακή. Πρώτο που θέλουμε να μάθουμε, έτσι. Δηλαδή, από τη μία ακούω καλά και από την άλλη ακούω πράγματα που δεν είναι. Θα σου πω ακριβώς, ναι. Και νόμιμα, έτσι, αυτά που κάνουν. Λοιπόν, να το πούμε και τα πράγματα όπως έχουν. Το αν είναι καλή ή κακή διαφέρει συνήθως. Γιατί αν το πάρουμε καθαρά λογικά, είναι σχετικό. Γιατί για τις αρχές είναι κακή. Για εμάς είναι καλή. Είναι καλή γιατί πραγματικά μάχονται για την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο. Ναι. Και την ελευθερία της πληροφορίας μέσα από αυτό. Μάλιστα. Οι κυβερνήσεις ανά καιρούς προσπαθούν με διάφορα νομοσχέδια, έτσι, να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο. Αυτό πραγματικά πρέπει κάτι να... το οποίο εξοργίζει τον κόσμο και δημιουργεί την ανάγκη να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όπως μία πορεία, όπως εδώ στην Κέρκυρα που είχαμε τη δική μας πορεία, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι, πέρα από κάποια επεισόδια που, εντάξει, ο καθένας μπορεί να τα χαρακτηρίσει όπως θέλει. Δηλαδή είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή μάχονται, αυτό έχω καταλάβει, δηλαδή το κομμάτι το καλό που έχουν όλα αυτά τα κινήματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου. Του λόγου, της του λόγου τα οποία προσπαθούν οι κυβερνήσεις ανά καιρούς να φημώσουν και να περάσουν τα δικά τους. Και όλα αυτά γίνανε βάση ενός αντιτρομοκρατικού νόμου που πέρασε στην Αμερική τώρα,
μάλλον δίθεν αντιτρομοκρατικού νόμου, πέρασαν διάφορα τέτοια απαγορεύσεις. Ναι. Με το πρόσχημα αυτό, έτσι. Το σλόγγαν, να πούμε, ότι το οποίο, με το οποίο αποκλείεται να μην έχετε ακούσει σε κάποια από τα εκατοντάδες βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ, ειδικά στο YouTube, και το οποίο χαρακτηρίζει τόσο τους ίδιους όσο και τις πράξεις τους, είναι το «We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget, expect us». Ναι, το πούμε και στα ελληνικά, ναι. Είμαστε ανώνυμοι, ναι. Είμαστε λεγιώνας, λεγιώνα. Δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε, να μας περιμένετε. Ναι, ναι, αυτό το βλέπουμε πολύ. Εμένα, Δημήτρη, προσωπικά μου έκανε εντύπωση ότι αυτή η ομάδα ασχολήθηκε με εμάς, εδώ, με τους Έλληνες. Ασχολήθηκε με εμάς. Είναι σίγουρο ότι αυτό είναι και Έλληνες να, μέσα να επιστιάσουμε από εδώ και πέρα στο κομμάτι αυτό, ότι αυτοί λοιπόν που ξεκίνησαν το 2003 και απλώθηκαν και χτυπήσανε όλα τα σαν και γίνανε παγκοσμίως γνωστοί, Δημήτρη, τώρα βοηθήσανε τους Έλληνες. Βοήθησαν τους Έλληνες, ναι, βοήθησαν τον αγώνα, τον αγώνα αυτό που κάνουμε σαν Έλληνες κατά των τωρινών καταστάσεων. Έτσι, ενάντια στο μνημόνιο, δηλαδή μαζί μας ήταν και αυτοί. Ενάντια στο μνημόνιο. Ειρηνικά, βέβαια, ενάντια... γιατί οι πόλεμοι του Ιντερνετ είναι ειρηνικοί, δεν έχουν θύματα, έτσι, ανθρώπους. Ακριβώς. Ακριβώς, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό και στόχοι τους ήταν ιστοσελίδες υπουργείων. Ήταν ιστοσελίδες του πρόεδρου της... συγγνώμη, του Πρωθυπουργού, του Prime Minister, ήταν κάποιων πολιτικών, οι οποίοι, καλώς ή κακώς, με τη θέση που έχουν, με τη θέση που υποστηρίζουν, κάνουν τον κόσμο πραγματικά να αντιδράει και να μάχεται... Έστειλα και ένα μήνυμα προς τους Έλληνες, έτσι, ότι είναι μαζί μας, λέει, και ότι, πώς ακριβώς το είπε, ότι τη χώρα, λέει, αυτό το μεγαλύτερο, λέει, αγαθό το οποίο είχατε, αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση πραγματικά. Αυτό δηλαδή κάτι με πιάσε και ήθελα να δω και τα υπόλοιπα βίντεο τους. Έχετε το μεγαλύτερο αγαθό που έχετε εσείς, λέει, το καταλύσατε εσείς, το καταστρέψατε εσείς οι ίδιοι. Και ποιο είναι αυτό? Η δημοκρατία. Η δημοκρατία. Αυτό, ήταν, αυτό το είπαν οι χάκες για την Ελλάδα. Πραγματικά, ναι. Σίγουρα θα έχουμε εξέλιξη. Είναι μια ομάδα η οποία... δεν θα σταματήσει, δεν θα σταματήσει και θα είναι πάντα με το μέρος του λαού, να το πω έτσι. Και θα μας απασχολεί και θα τους έχουμε σίγουρα μαζί μας εμείς και σαν Έλληνες, έτσι. Εκτός από τα ελληνικά site της αστυνομίας, τα δύο κόμματα, ναι, τα υπουργεία, όλα τα υπουργεία, ναι. Εκτύπησαν και τη CIA, ταυτόχρονα. Και αυτό νομίζω για πολλές μέρες ήταν κάτω. Ναι. Το κάνει για τη διαμαρτυρία της Ελλάδας. Το είπανε. Ακριβώς. Δεν το κάνει, δηλαδή, τυχαία. Και μου κάνει εντύπωση. Γιατί στα δεδομένα, δηλαδή, τα που συνέβησαν σε εμάς αυτό το καιρό, χτυπήσανε και τη CIA της Αμερικής. Σίγουρα ήταν... CIA.gov. Ναι. Εντάξει. Οι προθέσεις της κάθε επίθεσης μπορεί κάποιες φορές να είναι είτε... όσον αφορά κάποιες καταστάσεις, κάποια γεγονότα που εξελίσσονται σε κάποια χώρα συγκεκριμένα ή παγκοσμίως, και είναι και η αιτία η οποία αναγκάζει αυτή την ομάδα να δράσει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Άλλο, ήταν μια εταιρεία, δεν θυμάμαι, μου λέγεις προηγουμένως το όνομα της, η οποία ο πρόεδρος της είπε ότι θα τους αποκαλύψω, λέει, θα δώσω όλα τα στοιχεία, θα τους βρω στην FBI. Και τι κάμανε τελικά, κάνανε hacking στη σελίδα της εταιρείας του, ναι, και δημοσιεύσανε προσωπικά στοιχεία των πελατών του, οπότε αναγκάστηκε να παραιτηθεί ο ίδιος. Και από τότε, λέει, κανείς δεν τόλμησε να τους απειλήσει, τουλάχιστον δημοσίως. Αυτό είναι γεγονός, μπορείτε να το δείτε και στο ίντερνετ, έχει γραφτεί πάρα πάρα πολύ. Ακριβώς, ακριβώς. Κοίταξε, Δημήτρη... Όπως είναι η ζωρό του 21ου αιώνα. Η ζωρό του 21ου. Μπορείς να το πεις και έτσι. Δεν... Έτσι θα ήθελα να τους βλέπω και όχι, κάτι, όχι αλλιώς, δηλαδή. Να παλεύουν για το καλό, ας πούμε. Μα ο χαρακτήρας των επιθέσεων τους αυτό έχει δείξει. Έτσι. Ότι είναι πραγματικά... Οι προθέσεις τους, έτσι. Οι προθέσεις τους είναι ακριβώς αυτές. Μαζί με τον κόσμο, μαζί με την κοινωνία,
κατά αυτών που προσπαθούν να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου, της δημοκρατίας και της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Να δούμε και κάποια άλλα στιγμιότυπα. Κάνανε μία επίθεση, αυτό μου άρεσε, δεν ξέρω τώρα τι γνώμη έχετε. Υπάρχει μία αίρεση που λέγεται αίρεση, θρησκεία, επιστημολογία, Scientology, και τα έχουν βάλει μαζί τους. Έχουν βάλει μαζί τους και δεν ξέρω, αυτό νομίζω είναι καλό, έτσι, γιατί και η δική μας θρησκεία τους έχει αποκηρυγμένους. Να λοιπόν κάποιο άλλο βιντεάκι το οποίο αυτοί φτιάξανε και ανεβάσανε στο ίντερνετ. Αυτή εδώ ακριβώς είναι η μάσκα των ανωνύμων, χιλιάδες, εκατομμύρια, είπες τώρα, Δημήτρη. Πάνω από ένα εκατομμύριο υπολογίζεται η δράση, τα άτομα τα οποία... Αυτή είναι η ανώνυμος και υπάρχουν και στην Ελλάδα. Θα βλέπουμε τη μάσκα, έτσι, είναι η μάσκα η οποία έχει γίνει σήμερα κατατεθέν για την ομάδα αυτή από το 2008 περίπου που πρωτοφορέθηκε. Από την Κυριακή μέχρι τώρα, τα, νομίζω ορισμένα sites είναι ακόμα down, είναι ακόμα κάτω. Θα σε γελάσω, δεν έχω ακριβή εικόνα αυτή τη στιγμή. Εγώ σήμερα δεν κοίταξα, αλλά μέχρι χτες ήταν η ισχύ, ήταν μέχρι χτες κάτω. Δεν πειράζει, ας πάρουν ένα μάθημα. Είναι η αντιδράση που κάνανε ενάντια στη Scientology, έτσι. Μία αίρεση θρησκεία, ξέρω τι είναι αυτό, το οποίο η δική μας θρησκεία την αντιμάχεται από χρόνια και την οποία αντιμάχονται και είναι διάφορες, διάφορα σημεία της πλανήτη όπου κάνουν διαδηλώσεις τέτοιοι ανώνυμους. Δηλαδή ανώνυμος μπορεί να γίνει οποιοςδήποτε. Έτσι, μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είμαστε όλοι μαζί. Μάλιστα. Και φεύγει ο ένας, μετά έρχεται το άλλο, συνεχίζει το ίδιο. Δεν χρειάζεται ούτε αρχηγούς, ούτε τίποτα αυτό το κίνημα. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, το διαδίκτυο. Οι αγώνες για την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα για την διαδικτύο. Οι ανώνυμοι στην ουσία δεν δέχονται κάποιο χαρακτηρισμό και δεν χρησιμοποιούν ονόματα. Η ονομασία, ωστόσο, ο ανώνυμος φαίνεται ότι είναι εμπνευσμένη από την κουλτούρα του διαδικτύου, όπου κάποιος μπορεί να σχολιάσει ή να αναρτήσει μια ιδέα ή μια φωτογραφία ανώνυμα στο ίντερνετ. Να πούμε και δύο πράγματα για την ιστορία. Η χρήση της ονομασίας ανώνυμος ξεκίνησε το 2004 περίπου, όταν αρκετοί χρήστες σχολίαζαν ως ανώνυμοι. Μάλιστα, αρκετοί άρχισαν να αστειεύονται με το χαρακτηρισμό ανώνυμος, που συνόδευαν τα σχόλια και τις αναρτήσεις, παριστάνοντας ότι απευθύνονται σε κάποιο πραγματικό πρόσωπο που έχει αυτή την ονομασία. Και έτσι ξεκίνησε. Legion. Τώρα... Αν θα με ρωτήσεις αυτό που συζητάγαμε πριν, αν κατά το εγώ πόσο... Εγώ τα γνώρισα, ναι, για πες, τα γνώρισα αυτά το 2007, ήτανε 8, όπου δεχτήκαμε εμείς, ο δικό μας το site, ο δικό μας server, δέχτηκε επίθεση DDoS attacks. Ναι, αυτή η επίθεση που δεχτήκαμε εμείς... Δεχτήκαμε εμείς, αυτά τα οποία κάνανε οι hackers, να το εξηγήσω στον κόσμο να καταλάβει, στα site, στις ιστοσελίδες των υπουργείων, και των αστυνομίας και όλα αυτά τις ημέρες αυτές, το δεχτήκαμε εμείς στο δικό μας το site. Η επίθεση που δεχτήκαμε εμείς τότε, Δημήτρη, δεν ήταν από τους ανώνυμους. Δεν ήταν από, σίγουρα δεν ήταν. Ήταν από τους επώνυμους. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να πούμε ποιοι ήταν, εμείς έχουμε καταλάβει η ποιοι. Μας πολεμήσαν, αλλά ήταν πολύ σοβαρό όμως. Ήταν επαγγελματική επίθεση. Θίξαμε κάποια συμφέροντα κάποιων μεγάλων εταιριών. Και αυτό που έκαναν στην ουσία ήταν να προσλάβουν κάποιους. Καθώς το λες, να δούμε ακριβώς το μήνυμα που στείλανε προς τους Έλληνες. Για να δούμε οι ανώνυμους προς τους Έλληνες. Καθώς έτσι έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. Καθώς την γίνει εκπομπή. Λέγε, Δημήτρη μου. Πλήρωσαν κάποιες ομάδες. Κάποιες ομάδες, οι οποίες ομάδες, να το πω πολύ απλά, δεν έχουν καμία σχέση με τη φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν λέει ότι συμπαραστέκεται στην Ελλάδα και ότι η Ελλάδα από μόνη της έχασε αυτό το οποίο η ίδια είχε, την δημοκρατία.
Αυτό είναι το μήνυμα που στείλανε προς την Ελλάδα και μετά από αυτό ξεκινήσαν οι επιθέσεις. 5.553 Σχετικά με το αν υπάρχουν αναρχικά στοιχεία, έτσι να το πούμε, μέσα στην ομάδα αυτή. Ναι, για λίγο είναι. Πώς, υπάρχει κάτι το κακό. Βέβαια, οποιοδήποτε μπορεί να πληρωθεί για να κάνει μια κακή δουλειά, μια παράνομη επέμβαση hacking, έτσι. Οποιοδήποτε έχει κάποιες γνώσεις, με αντίτιμο κάποιο χρηματικό ποσό, μπορεί να διαπράξει μια τέτοια πράξη. Μπορεί να διαπράξει ένα τέτοιο. Μια τέτοια ενέργεια, τέλος πάντων. Η ενέργεια, η κίνηση του όμως, όπου αυτό που ήταν προηγουμένως, το συγκεκριμένο βίντεο που ήταν με τα παράθυρα που τρέχανε, ήταν επίθεση σε site με παιδική πορνογραφία. Ναι, ήταν μια παράνομη δηλαδή κίνηση προς ένα. Και αυτό θεωρείται παράνομο, έτσι. Και αυτό είναι παράνομο. Ναι, και τα δύο παράνομα είναι, αλλά επέλεξε εσύ, Δημήτρη, ποιο είναι. Το πιο παράνομο πολιτικό. Ο Ζωρό. Πραγματικά. Υπάρχουν αρχικά στοιχεία γενικότερα στο διαδίκτυο, έτσι. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αυτό που μου έγραψε την άλλη φορά στο, ναι, στο Facebook. Ακριβώς. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα σίγουρα. Οι Anonymous έδειξαν σχεδόν από την αρχή, έτσι, ότι είναι ένα κίνημα το οποίο προσπαθεί, έτσι, να είναι με το πλευρό του κόσμου, έτσι, και με το να μάχεται πραγματικά για την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο και της δημοκρατίας γενικότερα ανά τον κόσμο, έτσι. Αυτό είναι και το που πρέπει να κρατήσουμε. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει από εκεί να ξεκινήσει ένα κίνημα το οποίο να έχει έτσι να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να αγκαλιάσει και τον κόσμο κάτι σαν αυτό που βλέπουμε να γίνεται τώρα, ακόμα και αν χρησιμοποιούν παράνομες μεθόδους, δηλαδή. Μα είναι κάτι αντίστοιχο με τους, όπως λέμε, με τους αγανακτισμένους. Μάλιστα. Είναι κάτι αντίστοιχο με τους αγανακτισμένους. Απλά δρούν στο διαδίκτυο και με τη βοήθεια κάποιων μέσων, έτσι, μπορούν και επιτίθενται, έτσι, παράνομα για τις αρχές, αλλά έτσι, με την ευλογία του κόσμου σίγουρα. Έτσι. Και στο τελευταίο μισό λεπτό που έχουμε, έτσι, μια τελευταία ερώτηση ήθελα, αν πιστεύεις ότι θα καταφέρουν οι κυβερνήσεις τελικά να επιβάλλουν την απαγόρευση στο ίντερνετ δεδομένου της ελευθερίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να την καταργήσουν. Και σε αυτό αντιδράνε οι Anonymous. Θα τα καταφέρουν οι κυβερνήσεις, τι λες? Πραγματικά το τελευταίο διάστημα υπήρχε μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα και οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν με πολύ δραστικά μέσα να περάσουν αυτά τους νόμους, αλλά βάσει και χάρη στην δράση των Anonymous συγκεκριμένα, κάποια νομοσχέδια πάρθηκαν πίσω. Α, okay. Πραγματικά. Να κάτι καλό. Γιατί υπάρχει, κατάλαβαν ότι πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν ότι ακριβώς, τα σχέδια που έχουν μάλλον δεν θα περάσουν στο διαδίκτυο όταν υπάρχουν ομάδες και οι οποίες μπορούν να τους χτυπήσουν. Υπάρχουν λοιπόν και γενικότερα κινήματα για την ελευθερία στο διαδίκτυο. Το αντιαπαγορευτικό κίνημα είναι και κόμμα μάλιστα. Στη Σουηδία έχει 7%, πάει πολύ καλά το αντιαπαγορευτικό γενικότερα, που έχει γενικά και την ελευθερία στο διαδίκτυο ενσωματώσει και παίρνει 7% εκεί που είναι κόμμα. Λοιπόν, μια άλλη εκπομπή θα πούμε περισσότερα για το αντιαπαγορευτικό κίνημα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Δημήτρη Τσέβλικα, ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας απόψε. Να είσαι καλά. Ελπίζουμε όλα αυτά να γίνονται για το καλό όλων μας και με ειρήνη πάντα, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και την άλλη Πέμπτη και πάλι μαζί. Γεια σας.